Γεια σας. Ήρθα απόψε στο σπίτι της Ανούλας και του Νίκου που μένουν εδώ στον τρυπόταμο της Τίνου για απογευματινό καφεδάκι. Με την Ανούλα σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα γλυκό. Ανούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καφέ, για την όλη ετοιμασία. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Τι λες να φτιάξουμε εδώ, να το παρουσιάσουμε λίγο? Θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ εύκολο γλυκό που αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου. Ναι. Και επειδή ποτέ... πολύ. Και επειδή ποτέ δεν λείπει το γλυκό από το σπίτι μας, ναι, θα κάνουμε ένα πολύ εύκολο και γρήγορο μπανόφι. Μια χαρά, πολύ ωραίο και εμείς το αγαπάμε. Το φτιάχνουμε συχνά γιατί, όπως είπες, είναι εύκολο, γρήγορο, ναι, βολικό. Πάρα πολύ γρήγορο. Ναι, και αρέσει σε όλο γενικά κατά κανόνα τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο τα υλικά. Βέβαια. Τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, θα χρειαστούμε σίγουρα μπισκότο. Μπισκότο, το τρίβουμε στο μόλι. Μπισκότο στο μόλι, σωστά. Ναι. Λίγο βούτυρο. Ένα πακέτο. Περίπου, ναι, ναι. Ή αναλόγως πόση ποσότητα θέλω να κάνω, επειδή είναι τόσο εύκολο, ναι, μπορεί να κάνω και το μισό πακέτο. Ναι, σωστά. Για να κάνω έτσι λίγο πιο συχνά και να είναι πάντα φρέσκο. Σωστά, σωστά. Ναι. Λιώνουμε λίγο βούτυρο στο φούρνο. Σωστά. Γύρω στα 50 έως 100 γραμμάρια, ακριβώς, τόσο το περιορίζω εγώ. Εδώ. Καραμέλα. Το... Έτοιμη καραμέλα. Για την ευκολία μα. Ναι, είναι ένα πακέτο, φαντάζομαι. Ένα κουτάκι. Μια συσκευασία. Και εδώ τρίψαμε μία ως δύο μπανάνες, ναι, συνεργομένες. Ναι. Πάλι αναλόγως την ποσότητα που θέλουμε να κάνουμε. Ποσότητα που θέλουμε να φτιάξουμε. Εδώ είναι η σαντιγή μας που έχει φτιάξει εσύ. Την έχω φτιάξει εγώ, είναι χτυπημένη μαζί με άχνη. Ναι, κρέμα γάλακτο, 35% λιπαρά με ζάχαρη άχνη. Ακριβώς, ακριβώς. Και από πάνω λίγη τρούφα που αρέσει το πέτρο. Ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουμε σε μικρή συσκευασία αυτό το κάνω, θα το κάνω σε ποτήρι. Ναι, ναι. Βάζουμε αρχικά λίγες κουταλιές από το μπισκότο, ναι, στη βάση μας κάτω. Σωστά. Ρίχνουμε λίγο από το βούτυρο, ναι, λίγες κουταλίτσες. Το ανακατεύουμε και αναλόγως, αν χρειάζεται, προσθέτουμε. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει να είναι έτσι πολύ... Ναι. Σφίγγει πολύ, ναι, σφίγγει πολύ μετά το βούτυρο, θέλει ένα... σημείο, ακριβώς, το οποίο είναι το ιδανικό πάντοτε να το βρεις. Και κάθε νοικοκυρά θα το βρει με τις πολλές δοκιμές, νομίζω. Ακριβώς. Λίγο ακόμα. Τελεία. Εκεί. Ναι. Οπότε όχι, τώρα στις δυο κουταλιές της σούπας μπισκότα έβαλες 4-5 κουταλιές του γλυκού. Ναι, ναι, του γλυκού. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε από πάνω την καραμέλα μας. Καραμέλα, το καραμελωμένο γάλα. Ωραία. Και από αυτό λίγες κουταλίτσες, έτσι, ναι, για να έρθει. Να δώσουμε ωραία γεύση. Ναι, βέβαια. Δύο κουταλιές τώρα εγώ δύο βάζω περίπου. Ναι, ναι, επειδή το δίνω και στο παιδί, προτιμώ, ας πούμε, να βάλω συγκεκριμένες ποσότητες, ναι, για να μην είναι ούτε πολύ γλυκό. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε την μπανάνα μας. Ωραία. Μερικές φετούλες. Φετούλες μπανάνας. 3 με 4 φετούλες μπαίνουν σε κάθε ποτηράκι. 3 τώρα μας πήρε σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Και στο τέλος θα χρειαστούμε και τη σαντιγή από πάνω. Σωστά. Ναι. Την οποία άλλοτε τη βάζουμε με ένα κουταλάκι ή άμα έχουμε και ένα απλό κορνέ, ακριβώς, του δίνουμε και λίγο σχήμα, ακριβώς, αν περιμένουμε έτσι καλεσμένους. Ναι. Να έχουμε λίγο πιο όμορφη εμφάνιση. Σωστά. Το οποίο κορνέ το φτιάχνεις και μια λαδόκολλα, δεν χρειάζεται να έχεις πάντα κορνέ. Ή κάποια φορά ή με λαδόκολλα ή και με σακουλάκια αυτά τα πλαστικά. Σακουλάκια της μιας χρήσης, θα το γεμίσουμε και θα το κόψουμε στην άκρη. Ναι. Να μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, ναι. Πολύ ωραία. Και φαίνονται και πολύ ωραία. Και φαίνονται και οι στρώσεις. Ναι. Στρώσεις. Φαίνονται οι στρώσεις όλες. Και στο τέλος, χρωματιστή τρούφα, έτσι μπόλικη, γιατί είναι η αγαπημένη, γιατί είναι η αγαπημένη του Πέτρου. Ωραία. Και το μπολάκι μας το πρώτο είναι έτοιμο. Ωραία. Συνήθως τώρα θα γίνουν 2-3. Μπορεί και περισσότερα, αναλόγως κάθε, ναι, φορά την ποσότητα του μπισκότου ή τέλος πάντων των υλικών που έχω χρησιμοποιήσει. Πολύ ωραία. Μάλλον έφτασε η ώρα να πάρουμε τα κουτάλια σε λίγο να δοκιμάζουμε. Έτσι νομίζω. Για πες μου, το φτιάξα καλά. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Ανούλα. Γι' αυτό το κάνω συχνά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.